Καλό μας να αναρωτήσουμε μόνο δυσκολίες από την αρχή της χρονιάς, εν μέσω κρίσης, εν μέσω capital control, η ομάδα έχει σοβαρά προβλήματα, ήμασταν στο κύλο σου κρεμού να παρατήσουμε, παρ' όλα αυτά τα παιδιά μου πιστεύω ότι υπερέβαλαν αυτό σήμερα, αντέξαμε γύρω στα 60 λεπτά. Σίγουρα δεν είναι αυτή η ομάδα μου, πιστεύω με, έχουν δύναμη στέλνω στα παιδιά. Δυστυχώς όλοι οι εξωγηπαιδικοί παράγοντες μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν θα σταθώ στο μάτς, θα δώσω συγχαρητήρια στον συνάδελφο. Καλή πορεία να έχει στο πρωτάθλημα. Θα ήθελα λίγο να δουν οι θύοντες της ΕΠΟ ότι νομίζω χωρίς επιχορήγηση δεν βγαίνει αυτός ο όμιλος με τέτοια ταξίδια. Οικονομικά. Είστε ο πλέον αμπόδιος να μας πείτε αν ο Εύρος τελικά θα αντέξει μέχρι το τέλος. Οικονομικά. Θα αντέξει, θα το πάλεψει μέχρι το τέλος. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο, έχουμε 7, θα έχουμε και 8 διανυκτέρευση, μεθαύριο στο Φιλότα. Καταλαβαίνετε όλα αυτά είναι χιλιάρικα. Συν τις διαιτησίες που μας στέλνουν από Θεσσαλονίκη, Δράμα, Καβάλα και εντός έδρας πάλι χιλιάρια καλούμαστε να πληρώσουμε. Πιστεύω είναι υπερβολικά δύσκολο, καταλαβαίνω τους διοικούντες του ποδοσφαίρου ότι στενάζουν αυτή τη στιγμή. Θα το παλέψουμε όσο στο τέλος, για να μην σταματήσουμε. Για να μην σταματήσουμε. Είναι κρίμα αυτά τα παιδιά, είναι κρίμα αυτά τα παιδιά να βρεθούν αύριο χωρίς ομάδα. Πιστεύω ότι ο Ζυγκερίδης πέρασε και από εσάς, το ξέρετε καλύτερα από μένα ενδεχομένως. Αυτό το παιδί δεν είναι για να διακόψει την καριέρα του, να καθίσει 6 μήνες στο σπίτι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του φίλου και στον συνάδελφο. Συγχαρητήρια στους παίκτες του, γιατί κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Αντιθέτως με εμάς που νομίζουμε ότι θα είχαμε ένα εύκολο απόγευμα. Και είναι αυτό που λέγαμε όλη την εβδομάδα. Και σίγουρα δεν το έχουν καταλάβει τα παιδιά. Νομίζαμε ότι θα περάσουμε ένα απόγευμα εύκολο. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν παίζεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αντιμετωπίζεις μια ομάδα όπως είναι η ομάδα του Σουφλίου. Βρήκαμε πολλές δυσκολίες, δεν είχαμε ηρεμία σαν ομάδα και ήμασταν κακοί. Σίγουρα είδα και πολλά πράγματα που πρέπει να τα δούμε από αύριο, σοβαρά πράγματα για μένα, γιατί μπορεί να νομίζουμε ότι έχουμε και σώσει την κατηγορία. Θεωρώ ότι από αύριο θα πούμε και στα αποκτήρια και όλη την ομάδα θα δουλέψουμε, γιατί η συνέχεια είναι δύσκολη, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Και άμα κάνουμε τέτοιες εμφανίσεις, νομίζω ότι δεν θα έχουμε καλό μέλλον. Πρέπει να συνέλθουμε γρήγορα, να φτάσουμε στις εμφανίσεις που ήμασταν πριν ένα μήνα, για να πετύχουμε άλλο το στόχο της. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Σουφλίου και εύχομαι να συνεχίσει μέχρι τέλος. Όπως είπε ο συνάδελφος, είναι δύσκολα για τους ανθρώπους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και πόσο τώρα και για εμάς εδώ που είμαστε, να φτάσει να πέσει για έναν βαθμό. Είναι δύσκολα. Εύχομαι να αντέξουμε όλοι μέχρι το τέλος, να αντέξει και το Σουφλί, γιατί έτσι είναι και πιο καλύτερο το πρωτάθλημα. Γιατί αν φεύγουν οι ομάδες και κάποιες ομάδες παίρνουν εύκολα τους βαθμούς, νομίζω δεν είναι και το καλύτερο. Αυτά. Η ομάδα ξεκουράζεται τώρα, αυτό το Σαββατοκύριακο, το επόμενο, και ακολουθεί ένα δύσκολο πρόγραμμα με Άρη, Καβάλα. Ναι, είναι αυτό που είπα, ότι πρέπει να συνέλθουμε πιο γρήγορα, ξεκουραζόμαστε, θα δουλέψουμε πιο καλά στις προπονήσεις, να συγκεντρώσουμε κάποια άλλα πράγματα και μέσα στα αποθητήρια. Και να πάμε να παίξουμε στον Άρη, ένα παιχνίδι που πλέον είναι χωρίς άγχος για εμάς. Γιατί από αυτό το παιχνίδι έχουμε να πάρουμε πολλά, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αλλά το συγκεκριμένο παιχνίδι που μας νοιάζει πάρα πολύ και πρέπει να είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι θα είναι το μάτς με την Καβάλα, που νομίζω ότι αν εκεί τα καταφέρουμε θα είμαστε πιο καλά.